Γεια σας παιδιά, Empirates εδώ επιτέλους. Κάποια ακτίνα ήλιου λογικά μπαίνει στο πλάνο. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα βίντεο. Sorry αν ακούτε κάτι μπαμπαμπούμπα μπαμπαμπούμπα με σφυριά, αλλά φτιάχνουμε κάτι στο μπάνιο και μου τους πάει και πολύ αυτό. Έχουμε μία τράπουλα εδώ. Είναι όλα από 4 σωστά τα φύλλα, και αν είναι χρωματιστά όμως είναι όλα διαφορετικά τα φύλλα, αλλά μπορεί να τα βλέπετε χρωματιστά επειδή τέτοιο, επειδή τέλος πάντων είναι από διαφορετικές τράπουλες, επειδή είχε η γιαγιά μου πολλές τράπουλες που είχαν ξεχωριστά φύλλα μαζί και δεν ήταν ολοκληρωμένες. Γάμο τα μπάμπα μπούμπα μου, σταματήστε. Ναι, τέλος πάντων. Και είχε πολλές διαφορετικές τράπουλες και εγώ έφτιαξα μία που ήταν από λίγα φύλλα, και εγώ έφτιαξα μία τράπουλα. Έφτιαξα μία τράπουλα με διάφορα χρωματιστά φύλλα και είναι έτσι. Και εδώ και αυτά τα δύο μαύρα τα φύλλα είναι τα τζόκερ, οπότε ας τα βγάλουμε, δεν μας χρειάζονται. Και από ό,τι θα δείτε, θα ανακατέψω τα φύλλα. Ανακάτεψα τα φύλλα. Τώρα λέμε σε έναν: διάλεξε ένα φύλλο από αυτά. Για παράδειγμα διαλέγε αυτό. Χωρίστε το εδώ, να σας το δείχνω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Του λέτε, το αφήνω λίγο κάτω. Του λέτε, έτσι όπως είναι, βάλ το κάτω από την τράπουλα. Σας πάει και το βάζει από κάτω. Τώρα ανακατεύεται. Έπεσαν δύο φύλλα. Τώρα ανακατεύεται. Ωραία. Και τώρα ψάχνουμε το φύλλο του. Είναι αυτό εδώ το φύλλο σου. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι. Δεν θα πούμε λύσεις σε αυτά τα μαγικά, επειδή αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 30 likes. Ναι, 30. Βασικά όχι, πολλά λέω. Άντε 15 likes. 15 το like για σήμερα. 15 likes πρέπει να τα φτάσετε, εντάξει. Για να βγάλω λύσεις. Και θα τις βγάλω, μην νομίζετε. Τώρα πάμε στο επόμενο μαγικό μας, που ανακατεύουμε τα φύλλα. Να, τα ανακατεύουμε. Βασικά πάμε στο επόμενο. Παιδιά, πάμε στο επόμενο. Του λέτε διάλεξε ένα από εδώ. Διαλέγει αυτός για παράδειγμα αυτό εδώ. Εγώ από ό,τι θα δείτε θα το λυγίσω έτσι. Θα πάρω όλη τη σκέψη μέσα μου. Όλη τη σκέψη. Μεταδίδεται τώρα από το χέρι μου. Θα πω όλες τις λύσεις. Είναι το 7 σπαθί. Συγκεντρώθηκα και ναι, είναι αυτό εδώ το φύλλο. Και αν δεν με πιστεύετε, θα τα ανακατέψω κιόλας. Όχι, θα τα ανακατέψω, όχι, θα τα ανακατέψω. Ωραία, τα ανακάτεψα και τώρα του λέτε διάλεξε ένα. Να τα έχω ρίξει έτσι. Οπα, έπεσε η κάμερα. Και διαλέγω για παράδειγμα αυτό. Τώρα θα το γυρίσω έτσι. Και θα πω. Είναι 5 σπαθί. Είναι. Ναι, είναι αυτό. Τη λύση θα την πω στο όταν φτάσουμε τα 15 likes. 15 likes. Ναι, 15. Τότε θα πω τη λύση.
Και πάμε στο επόμενο τώρα. Το επόμενο μαγικό μας, μόνο σε αυτό θα αποτελήσει, γιατί όλοι πρέπει να το ξέρετε αυτό και θα το μαντέψετε, είναι πανεύκολο. Παίρνετε 9 φύλλα, πρώτα να τα ανακατέψω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Όχι, επειδή είναι το ένα κόκκινο και για να μην λέτε ότι τα έχω στημένα, θα τα βάλω όλα να είναι μπλε τα φύλλα. Ωραία. Τώρα παίρνετε τα 9 φύλλα. Τώρα του λέτε διάλεξε ένα με το μυαλό σου. Για παράδειγμα, αυτός διαλέγει το 10 καρδιά. Θα η λίστα είναι μαζί με το βίντεο. Διαλέγει το 10 καρδιά. Τα χωρίζετε σε 3 στήλες, χωρίς να το ξέρω. Και τώρα του λέτε σε ποια στήλη έπεσε το 10 καρδιά. Σε αυτήν έπεσε τώρα το 10 καρδιά. Εμείς χωρίς να το ξέρουμε κανονικά. Τώρα παίρνετε τα 2 μας φύλλα και παίρνετε τη στήλη, όλη αυτή τη στήλη, και τη βάζετε από πάνω να είναι και τα 3 μαζί. Και τώρα τα βάζετε κάτω και τα 3. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβεις, αλλά πρέπει να το... Και τώρα σε ποια στήλη έπεσε το φύλλο σου? Θα είναι το πρώτο φύλλο, γιατί είναι από την στήλη που είχα εδώ τα 3, τα ρίξα κάτω μετά έτσι. Και του λέει σε ποια στήλη είναι το φύλλο σου, σε αυτή, στη μεσαία. Οπότε είναι το 10 καρδιά για να έπεσε σε εκείνη τη στήλη. Οπότε δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτά ήταν τα 3 μας μαγικά κόλπα. Βασικά θα δούμε και ένα άλλο και πάμε να το δούμε τώρα. Πάμε να το δούμε βασικά. Ξανά έχουμε την τράπουλα. Έχουμε εδώ την τράπουλα, την ανακατεύω λίγο. Και τώρα θα κάνω έτσι. Stop. Λέει ο άλλος stop. Του λέμε κοίτα το φίλο σου. Του λέμε κοίτα το φίλο σου. Κοίτα το καλά. Κοίτα το. Κοίτα το καλά το φίλο σου, ναι. Το βλέπεις. Τώρα του λέτε βάλ το ανάμεσα στην τράπουλα. Κανονικά το βάζω. Και τώρα τα ανακάτεψα. Και τώρα του λέτε βάλε το χέρι. Τώρα θα εμφανιστεί το φύλλο σου, αυτό που πήρες ανάποδα στην τράπουλα. Οπότε για να βλέπετε κι εσείς. Και είναι αυτό το φίλο σου. Ναι, είναι αυτό. Και εμφανίστηκε ανάποδα στην τράπουλα και όλοι οι άλλοι, αν προσέξετε, είναι σωστά. Και τώρα, ούτε αυτή τη λύση δεν θα την πούμε, γιατί είναι magic λύση. Βασικά θα την πούμε, γιατί θα το καταλάβατε τώρα όλοι. Μόνο από τα 2 πρώτα δεν θα πούμε, οκ. Okay. Πρέπει να φτάσουμε στα 15 likes για να πούμε τη λύση στα 2 πρώτα. Έχετε έτσι. Γυρίζετε το ένα το τελευταίο ανάποδα. Και όταν το κάνετε έτσι και λέτε διάλεξε φύλλο, για παράδειγμα πέφτει αυτό, το δείχνει στην κάμερα. Και μετά με τρόπο έχετε και γυρίζετε την τράπουλα έτσι, να έχει μόνο το τελευταίο και όλα τα άλλα να είναι έτσι. Του λέτε βάλτο στην τράπουλα, το βάζει αυτός. Okay. Και μετά το γυρνάτε έτσι, που είναι όλα σωστά και είναι μόνο το τελευταίο έτσι, και του λέει και του λες το φίλο σου θα εμφανιστεί ανάποδα. Και έτσι όπως είναι ψάχνεις εδώ, ψάχνεις. Και βάπ, εμφανίστηκε ανάποδα. Το τρία αυτό. Γιατί είχα το ένα τελευταίο ανάποδα και το καταλάβατε τέλος πάντων. Οπότε αυτά ήταν τα μαγικά κόλπα. Ναι, guys, αυτά ήταν τα μαγικά μας κόλπα.
Αυτά ήταν, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα σχετικά και θα ξανάρθουν μαγικά κόλπα. Εννοείται πως θα ξανάρθουν, αχτύπητα μαγικά κόλπα. Και όταν φτάσει αυτό το βίντεο τώρα, βάλτε φωτιά στο like. Έχω 85 συνδρομητές κάπου εκεί. Και να πάρει φωτιά το like, να πάρουμε 15 likes και θα πω τη λύση. Ναι, guys. Like, subscribe και τα σχετικά. Bye. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.